Τι είναι όμως η υποκρισία? Ο Κύριος μας στυλίτευσε τους Φαρισαίους και τους υποκριτές. Δεν στυλίτευσε τους ανήθικους, τους αμαρτωλούς της πόρνης, ούτε κάποιες άλλες ομάδες, αλλά κατ' εξοχήν και κυρίως στυλίτευσε τους υποκριτές. Είχε πάει κάποτε σε μία συναγωγή. Ο Κύριος τηρούσε τον νόμο. Δεν ήθελε να φαίνεται παράνομος. Πήγαινε λοιπόν και αυτός στη συναγωγή, όπως οι καλοί χριστιανοί στις μέρες μας πάνε στην εκκλησία την Κυριακή. Και εκεί έκανε ένα θαύμα. Μια γυναίκα συγκύπτουσα, δηλαδή καμπούρα, που υπέφερε πάρα πολύ για 18 ολόκληρα χρόνια, βρισκόταν και αυτή εκεί. Παρόλη την κατάστασή της, παρόλη την ασθένεια και τους πόνους της, πήγαινε και αυτή στη συναγωγή. Και ο Χριστός μας, που την είδε έτσι και είδε ότι είχε πίστη, τη θεράπευσε. Αλλά ήταν Σάββατο. Και όπως γνωρίζουμε, οι Εβραίοι ακολουθούσαν τον νόμο του Μωυσέως που έλεγε ότι δεν πρέπει να εργάζονται το Σάββατο. Βέβαια, είχαν τρίκ διάφορα για να παρακάμπτουν τον νόμο και να κάνουν τις δουλειές τους μέσα από διάφορους τύπους. Όταν όμως ο Κύριος θεράπευσε αυτή τη γυναίκα, ο αρχισυνάγωγος αγανάκτησε, γιατί εθεράπευσε το Σαββάτο, το Σάββατο, και έλεγε στον όχλο, 6 ημέρες υπάρχουν για να έρχεστε και να θεραπεύεστε. Και αυτές τις μέρες πρέπει να εργαζόμαστε. Λες και η θεραπεία, το θαύμα που έκανε ο Χριστός είναι και αυτό εργασία. Αλλά ποιο ήταν το υπόβαθρο της δήλωσης? Ήταν ο φθόνος, η ζήλια. Και υποκρινόταν τον θυγμένο. Υποκρινόταν τον υπερασπιστή του Θεού. Αλλά ουσιαστικά έβγαζε το μίσος του και προσπαθούσε να πληγώσει τον Χριστό. Να τον εμφανίσει στο λαό ως παράνομο, ότι δεν τηρούσε τον νόμο του Μωυσέως. Και πώς το απάντησε ο Κύριος? Υποκριτά, κατευθείαν. Όχι, Κύριε, σας παρακαλώ, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Τον χαρακτηρίζει. Έκαστος ημών το Σαββάτο ουλί τον βούν αυτού ή τον όνων από τις φάτνης και απαγαγών ποτίζει. Καθένας από εσάς το Σάββατο δεν κάνει αυτή τη στοιχειώδη εργασία, να πάρει το ζώο του από το παχνί και να το πάει στην ποτίστρα να το ποτίσει? Ταύτην δε θυγατέρα Αβραάμ ούσαν ενέδυσεν ο Σατανάς ιδού 18 έτη, ουκ εδηληθήνε από του δεσμού τούτου τη μέρα του Σαββάτου. Αυτή που είναι θυγατέρα του Αβραάμ, παιδί του Θεού, όχι ζώο, άνθρωπος, εικόνα του Θεού. Δεν έπρεπε αυτή την ημέρα του Σαββάτου να τη λύσω, να τη θεραπεύσω, να την απαλλάξω από αυτό το βάσανο 18 ολόκληρα χρόνια? Εσύ νοιάζεσαι για το ζώο σου που διψάει και καλά κάνεις. Για τον άνθρωπο, να, μια τεράστια υποκρισία. Παίρνω αφορμή τώρα έτσι, κάνω μια παρέκβαση. Δείτε τη δική μας υποκρισία. Πόσα παιδιά σκοτώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από τις εκτρώσεις? Μερικοί μιλάνε για 300 και για 500.000 μερικοί. Αν όμως ένα παιδάκι πνιγεί, λέμε το καημένο γίνεται ολόκληρος άλλος. Δεν λέω, και γι' αυτό να πούμε. Αλλά για αυτά τα παιδάκια γιατί δεν λέει κανένας? Γιατί αυτά τα παιδάκια έχουν μετά και πολύ χρήμα από πίσω τους. Και έναν ολόκληρο εργοστάσιο, μια ολόκληρη βιομηχανία που εκμεταλλεύεται και τα έμβρια από τις εκτρώσεις κλπ. Κλπ. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη μας υποκρισία. Κεγόμαστε για το σαριδάκι και αφήνουμε το δοκάρι. Και ενώ τα έλεγε αυτά, κατησχύνεται βεβαίως ο υποκριτής και όλη η παρέα του, ενώ ο λαός έχερε. Και λέει ένας σπουδαίος ερμηνευτής, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ακούσατε, λέει, ποια ονομασία έδωσε ο Θεάνθρωπος στον αρχισυνάγωγο? Υποκριτής. Άλλα ήταν τα λόγια,
και άλλος ο σκοπός των λόγων του. Φαινομενικά τα λόγια ήταν η υπεράσπιση του νόμου, αλλά ο σκοπός του ήταν να πληγώσει τον νομοδότη, αυτόν που είχε δώσει τον νόμο.